συνελισμό που πέρασε από την πόλη. Πάντα θυμάμαι σε ένα ταξίδι μου είχε πει ένας ταξιτζής, ο πατέρας τον είχε πει ένα πράγμα: όποιος δεν γνώρισε Έλληνα και Αρμενέο δεν ξέρει τι θα πει η ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνισμός πέρασε από εκεί πέρα, άφησε τις σωστές αναμνήσεις σε αυτούς. Μάλιστα. Θέλει κάτι να προσθέσει ο κύριος Σουμίτης σε αυτό. Μπορείς και να κάνει γλυκό λιτά. Για την έκθεση θέλει να σας... Ναι, βέβαια, ώστε να δώσω αμέσως το λόγο να πούμε για την έκθεση. Να ρωτήσω πρώτα, σας παρακαλώ, εάν είναι καταμετρημένη, καταγεγραμμένη και πόσοι Έλληνες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη ή για κάποιον Α ή Β λόγο δεν φανερώνουν την ελληνική τους ταυτότητα. Ορίστε. Ιστανμπούλτα κάτι Ρουμ καλδί, αλλά Ρουμ όλοι πια σακλιάνναρ βάρκ. Dönmeler. İstanbul'da Rum olup saklayan şu anda pek zannetmiyorum, yoktur. Ama 2500 kişi, 2700 kişi olduğu söyleniyor. Ama bu konuda hiç kimse net bir tarih vermiyor. Çünkü gidiyorlar, geliyorlar. Υπολογίζουν ότι είναι 2.500 με 2.700. Ακριβώς ένα αριθμό δεν έχει, γιατί υπάρχουν και μετακινήσεις, πάνε και έρχονται. Πάντως αυτή τη στιγμή οι συνθήκες δεν είναι για να κρύψει κάποιος την ιδιότητά του την Ρωμή. Μάλιστα. Καλώς. Burada Yunanistan'da 70 binin üstünde olduğu söyleniyor. İstanbul Türk vatandaşı Rumların. Πιστεύω ότι με τα στοιχεία που έχει το προξενείο, 70.000 Ρωμνοί της πόλης με τουρκικό διαβατήριο ακόμα υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο. Να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Ουμίτη τώρα να μιλήσει για την έκθεση. Το λόγο που Ορίστε. Bu sergi İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı'nın finanse ettiği bir proje. Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης φέτο ήταν η πόλη και ο οργανισμός που είχε αναλάβει την οργάνωση όλη, αυτός έχει δώσει και τα χρήματα για να γίνει αυτή η μελέτη. Bu serginin uygulayıcısı Lozan Mübadilleri Vakfı, proje ortağı Paradox Yapım, projenin uygulanmasındaki destekçileri Zorafyon Lisesi'ni bitirenler derneği İstanbul, İstanbullu Rumların Yeni Çevresi Derneği Atina, Kuzey Yunanistan İstanbullu Rumların Birliği Selanik. Onların destekleriyle. O anadokus του έργου ήταν το ίδρυμα και η εταίροι του ήταν από τη Σμύρνη το Παραδόξια που έκανε και το ντοκιμαντέρ, μετά ο Σύλλογος Αποφύτων Ζωγραφείου της Κωνσταντινούπολης, ο νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα, και η Ομογενής Εκφορείου Κωνσταντινούπολης Βορείου Ελλάδος που είναι στη Θεσσαλονίκη, αυτός ο σύλλογος. Μάλιστα. Αθήνα με Σελάνικτε, 47 İstanbullu Rum'la yüz yüze yapılan görüşmelerle bir dokümanter, belgesel yapıldı. Bu görüşmelerin hepsi bu kitapta deşifre edilerek hem Türkçe hem Yunanca olarak yayınlandı ve her şahıs için bir pano hazırlandı. Bu panolardan bir sergi çıktı. Bu sergi İstanbul'da 10 gün Yunan Konsolosluğu'nun kültür merkezi Şişmanoğlu Konağı'nda, Beyoğlu'nda sergilendi. Oradan Atina'ya getirildi. 10 gün Atina'da sergilendi. Şimdi yarın akşam 18'de açılışı yapılacak Cordelio Belediyesi'nin kültür merkezi Monastirio 117 numarada bir haftada burada kalacak. Oris. Το Μάρτιο ήρθαμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κάναμε 47 συνεντεύξεις με Ρωμιούς της πόλης. Από το υλικό αυτό προέκυψαν μια έκθεση η οποία είναι πανό για τον καθένα, με την πρόσφατη φωτογραφία του, οικογενειακές φωτογραφίες, μέρη της συνέντευξης, και ένα βιβλίο το οποίο έχει τη φωτογραφία του πανό, αλλά εκτός από εκείνο και ένα μεγάλο κομμάτι από τη συνέντευξη του καθενός. Είναι δίγλωσσο το βιβλίο, είναι και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Και έχει και στοιχεία στην αρχή για τους Ρωμιούς, πόσοι ήμασταν, πόσοι μείναμε κτλ. Και το άλλο είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο
αυτή τη στιγμή το βλέπουν οι τηλεθεατές σας. Και είναι και αυτό, αυτή η τριπλέτα που έχει γίνει από το, τη συνεντεύξη του 47. Και η έκθεση αυτή η πρώτη έγινε στο Ισπανόγλιο Μέγαρο, μας το παραχώρησε το προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Μετά 10 μέρες είχαμε μια έκθεση στην Αθήνα. Και τώρα είμαστε από το Σάββατο που έχουμε τα εγγένεια αύριο η ώρα 6, μοναστήριο 117, στο συνεδριακό κέντρο του Μελισσάρη. Στους μήλους του Μελισσάρη. Bu kitapta yıllar içerisinde bir rapor olarak hazırlandı. Yıllar içerisinde İstanbul'daki Rum nüfusun durumu anlatılıyor. 1930'da 130 bin kişi, 1970'te 15 bin kişi. Hangi tarihlerde kaç kişi gitmiş? Hangi yıllarda, hangi okulda kaç öğrenci var? Bunlar yaklaşık olarak bu kitapta dokümanter olarak, belgeselin yanında rapor olarak da hazırlandı. Σε αυτό το βιβλίο, στις πρώτες σελίδες, υπάρχει και ένα ντοκουμέντο. Δηλαδή, οι Ρωμνοί πόσοι ήμασταν στην πόλη, ήμασταν από 130.000 και πόσοι φτάσαμε τώρα, πόσοι ήμασταν στα σχολεία κατά περιόδους, κατά χρονιές, με τα γεγονότα πώς πέφτουμε, γίνονται τα Σεπτεμβριανά, γίνονται οι απελάσεις και τότε αρχίζει και πέφτει. Οπότε έχει και ένα ακόμα ιστορικό στοιχείο μέσα. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Şimdi, İstanbul Rumları mübadele dışında kalmış ve özel statüyle azınlık olarak hakları korunmuş bir topluluktu. Aynı şekilde Yunanistan'da da Gümülcine'nin adı Komotini bölgesindeki Müslüman Türk nüfus da burada azınlık olarak korundu. Fakat ne yazık ki bu iki ülke azınlıklarına sahip çıkmadılar. Her ilişkilerinin kötüleştiğinde hep dayağı azınlıklar yedi, hiç hakları olmadan zarar gördüler. Türkiye'de 1942 İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren varlık vergisi, 1955 6-7 Eylül olayları, 1964 Türk Kıbrıs olaylarından sonra Yunan vatandaşlarının kovulması, bütün bu süreç İstanbul Rumlarının Türk ve Yunan politikalarının sonucunda yedikleri dayaktır. Hiç hak etmedi. Ne kireti bilmiyorum. Müzut'u ihtiyar getiren hemen metafrasıdır doğru. Ορίστε. Παρακαλώ. Λέει ότι οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επέδρασαν στις μειονότητες και στη Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Δυτική Θράκη. Γιατί αυτές οι δύο μειονότητες δεν είχαν υπαχθεί στην ανταλλαγή. Είχαν μείνει στους τόπους τους. Και το έγινε το 55, λέει, από τουρκικής πλευράς έγιναν τα Σεπτεμβριανά, το 64 είναι οι απελάσεις, το 74 πάλι λόγω Κυπριακών. Όλο αυτό γιατί ήταν οι σχέσεις που ρυθμίζανε τη ζωή των μειονοτήτων, πάντα το ξύλο το τρώγανε οι μειονότητες και στις δύο πλευρές υποφέρανε. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα τον κύριο Πρόεδρο, πώς βλέπει το μέλλον, γιατί μίλησαμε αρκετά για το παρελθόν. Πώς βλέπετε το μέλλον, κατά την άποψή σας, ποια είναι η αίσθηση που έχετε της σχέσεως Κωνσταντινούπολης με Ελλάδα, Κωνσταντινούπολης με Θεσσαλονίκη. Ορίστε. İlişkinin yani Selanik'le İstanbul, İstanbul-Selanik gelişmesini nasıl görüyorsun? Geleceğini nasıl görüyorsun? Στην ίδια ερώτημα θα απαντήσει ο κ. Ορφανίδης μετά για να κλείσουμε. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε. Biz vakıf olarak bir barış projesi uyguluyoruz. Bu proje yani bütün vakıf çalışmaları bu iki toplumun aslında uzun yıllar beraber yaşayıp barış içinde yaşamasının devamını istiyoruz. Geçmiş dönemlerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bu dönemde Selanik-İstanbul serbest gidiş geliş olsa herhalde artık birbirlerinin içine geçerler zannediyorum. Ben herhalde her ay burada olurum. O skopos tu idrimatos ine pantote na kanun vimata pros tin irini. Πάντοτε όλες οι μελέτες, ό,τι έργα κάνουν, πάντοτε ως στόχο έχουν την ειρηνική συμβίωση αυτών των δύο λαών. Και εάν η Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν τα σύνορα κτλ., εγώ το μήνα μια φορά τουλάχιστον εδώ θα ήμουν, λέει, εδώ θα ερχόμουν και θα πήγαινα. Δηλαδή, πάντοτε ο στόχος τους είναι να φέρουν πιο κοντά τους δύο λαούς και να με στόχο την ειρήνη. Μάλιστα. Κύριε Ορφανίδη. Πιστεύω ότι η συνεργασία των δύο κυβερνήσεων είχε θετικά αποτελέσματα
διότι σήμερα οι δρόμοι προς Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη προς τα εδώ έχουν ανοίξει. Ήδη έχουν πολλαπλασιαστεί οι συγκοινωνίες και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη. Οι λαοί είναι πιο κοντά πλέον και σήμερα οι δύο λαοί είναι πιο μονιασμένοι από ό,τι ζήσαμε εμείς εκείνα τα χρόνια. Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα ένα τελευταίο ερώτημα, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τσίμπη. Επειδή οι Χριστούγεννα έρχονται, ήθελα να ρωτήσω πώς γιορτάζουν οι Έλληνες της πόλης τα Χριστούγεννα στην πόλη. Και το ρωτώ έτσι, διότι εκεί σαφέστατα και δεν υπάρχει το εορταστικό κλίμα και ο εορταστικός διάκοσμος στις ημέρες αυτές. Έτυχε να βρεθώ Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη, όχι Χριστούγεννα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να βρεθώ και Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει το κλίμα το εορταστικό, δεν υπάρχει η διάθεση εορταστική. Είναι 17 εκατομμύρια κόσμος στην Κωνσταντινούπολη και είναι μόλις 2.500 οι Έλληνες αυτή τη στιγμή. Οι μόνιμοι κάτοικοι, όπως είπατε. Πώς θα γιορτάζουν λοιπόν, ορίστε. Στη Κωνσταντινούπολη, βέβαια, η ερμηνεία είναι ελάχιστη. Θα απαντήσετε εσείς, εφόσον ξέρετε την απάντηση. Ορίστε. Η ερμηνεία της πόλης είναι τώρα ελάχιστη. Mm-hmm. Το ευχάριστο είναι, όπως είδατε εσείς το Πάσχα, mm-hmm. όλες τις γιορτές, ειδικά από τη Μακεδονία, είναι πολύ εύκολα, είναι πρόσβαση κοντά και έρχονται Έλληνες. Mm-hmm. Αυτοί δίνουν μια τόνωση. Μετά οι εκκλησίες όταν γιορτάζουν, ο κόσμος πηγαίνει από τη μια εκκλησία στην άλλη για να μαζευτεί, να υπάρχει εκκλησίασμα. Mm-hmm. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις όπως είχε γίνει τις περασμένες του Ζαπίου mm-hmm. και γέμισε για τριάδα και όταν μπήκα μέσα ήταν σαν όνειρο, νόμισα ότι ζούσα όταν ήμουν το 70 εκεί και δεν ήταν το σήμερα. Ήταν τόσοι πολλοί Έλληνες δηλαδή που είχαν έρθει. Βέβαια. Mm-hmm. Και υπάρχει εκεί η μειονότητα μας αυτή τη στιγμή, έχει σαν ηγέτη το Λάκη το Βίγκα. Ένα πολύ δραστήριο νέο mm-hmm. και αυτός με τη βοήθεια βέβαια και του Πατριαρχείου κάνει σωστές κινήσεις και μάλλον το κυριότερο κάνει τονωτικές κινήσεις για τη Ρωμιοσύνη, να μην χάσουν αυτό που τους έμεινε, το ελάχιστο, mm-hmm. να μην πούνε ότι τελειώσαμε και πάμε και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν. Ελληνικά τα παιδιά μας πώς μαθαίνουν εκεί, στο σπίτι? Υπάρχει ένα πρόβλημα, να σας πω, αυτό είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Για να πας ένα παιδί στο σχολείο το μειονοτικό, το ρωμαϊκό το σχολείο, mm-hmm. πρέπει ταυτότητα να λέει Ρουμ, που σημαίνει Ρωμιός. Κατά σύμπτωση Ρουμ λέγανε και τους Ορθόδοξους που ζουν στην Αντιόχεια mm-hmm. και με αυτόν τον τρόπο ήρθαν και εκείνοι στα δικά μας τα σχολεία. Τονώθηκε ο αριθμός των μαθητών. Αλλά τι έγινε? Του ενός η μητρική γλώσσα είναι ελληνικά, του το αδομή είναι αράπικα. Η κοινή γλώσσα είναι τουρκικά. Mm-hmm. Και αυτό τι κάνει? Έρχεται την παιδεία. Ένα παιδί που ήρθε με αραβική γλώσσα μπορεί να παρακολουθήσει χημεία, φυσική. Είναι ένα πρόβλημα καθαρά γραφειοκρατικό αυτό που χρειάζονται κάποιες... Όχι, δεν υπάρχουν ρωμιόπαιδα. Ότι ήρθαν τα αραβόφωνα τα παιδιά ήταν καλό για τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή το ζωγράφιο, παραδείγματος χάρη, είναι 50 μαθητές, δεν έχει όλες οι τάξεις. Και όταν τελείωσα εγώ το 64, ήμασταν 100 παιδιά. Ναι. Μόνο οι τελειόφοιτοι. Το Ελευθερίου Κορδελιού, τον κύριο Λαφαζανίδη, ο οποίος μας παραχώρησε το πολιτιστικό κέντρο στη Μελισσάρη για να παρουσιάσουμε την έκθεσή μας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε που ευχαριστείτε τον κύριο Λαφαζανίδη. Σε κάθε περίπτωση είναι η μήλη του Μελισσάρη, ένα στολίδι, ένας πύργος πολιτισμού γιατί.